Γεια σας και πάλι. Βρισκόμαστε ακόμα στην Ίνια τα Ζυγόγια. Κωνσταντίνε, ναι. Δεν σε αυτή τη ζωγραφιά. Είναι πολύ όμορφη. Είναι πολύ εναλλακτικό αυτό το γκράφιτι. Εδώ έχουμε γηγενείς ανθρώπους. Από κάτω λέει Αντρέ και Ίγκο. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν το γκράφιτι, μάλλον. Πολύ όμορφα χρώματα, εγώ έχω να πω. Ναι. Και εδώ έχουμε το βασικό μέσο μετακίνησης για όσους έχουν. Είναι το ποδήλατο. Τα πόδια όμως έχουν περισσότεροι. Είναι το πιο βασικό, ναι. Αλλά εδώ γενικά οι άνθρωποι δεν. Έχουν αυτοκίνητο, δεν υπάρχουν οχήματα, μηχανές κλπ. Γιατί απαγορεύεται. Θα μου πεις. Και πώς θα το φέρουν. Και πώς θα το φέρουν. Θα πρέπει να το φέρουν με τη βάρκα και μετά. Α, καλά, μην το λες. Μηχανάκια σίγουρα μπορούν να οδηγήσουν. Σίγουρα. Δεν τους έχεις δει πού οδηγάνε και πώς οδηγάνε. Έλαντε, απλώς απαγορεύεται αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε μπιστρό. Παιδιά είναι γεμάτο με εστιατόρια. Όμορφο κιόλας, έτσι. Ναι. Με εστιατόρια γεμάτο, μικρές πανσιόν. Όχι χοτέλ ακριβώς, αλλά τέλος πάντων μπορείς να μείνεις σε πολλά χωριά. Ναι, υπάρχουν. Θα λένε εδώ. Ακριβώς. Έχουν εδώ πέρα σαλόν. Είναι για μπαρμπέιρο, ξέρεις. Κομωτής. Κλπ. Κουρέας. Και σαν να είδα και κάποιους τουρίστες εδώ, που γενικά δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε τουρίστες. Την περισσότερη είναι Βραζιλιάνοι. Που μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι η μεγάλη πόλη σε επισκεψιμότητα, η πιο πολύ συχνά στις πόλεις στο νότιο ημισφαίριο. Η νούμερο ένα σε επισκεψιμότητα πόλη στο νότιο ημισφαίριο είναι το Ρίο Ντε Τζανέιρο, εδώ που βρισκόμαστε. Μπράβο, αυτό εννοώ. Στο ίντερνετ γράφουν για την Ίλια Ντε Ζυγόγια. Είναι γνωστό ότι υπάρχει. Δείτε πολύ στενό δρομάκι. Παιδιά, αυτό θυμίζει και το στυλ της Βαβέλας γενικά. Εδώ έχουμε ένα μικρό mini market που έχουμε ψωνίσει αρκετές φορές. Θυμάμαι γιατί είχαμε μείνει εδώ στην Ίλια Ντε Ζυγόγια ένα. Σαββατοκύριακο εδώ σε ένα σπίτι πολύ κοντά σε αυτό το mini market. Σε λίγο θα περάσουμε και απ' έξω μάλλον. Βλέπω και άλλες ζωγραφιές. Μου αρέσει πολύ αυτό το ήλιο βασίλεμα που βλέπω μπροστά μου με τους φοίνικες. Τι καλύτερο από το να βρίσκεσαι στην παραλία, να έχει πορτοκαλί ουρανό από το ήλιο βασίλεμα και να νιώθεις την απαλή άμμο να σε στηρίζει, να υποστηρίζει το σώμα σου από κάτω. Μαγαζάκι με. Με καπέλα, διακοσμητικά. Ινδιάνοι. Με πινακίδα, δες, Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αντί για πινακίδα με νούμερο, θα βάλουμε αυτή στο αμάξι μας και δεν νομίζω να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, έτσι. Γιατί όχι. Αυτό τι μαγαζί είναι εδώ. Εδώ είναι μαγαζί με γλυκά. Το οποίο μετά θα γεμίσει. Πολύ συνηθισμένο. Εδώ έχουμε κομμωτήριο. Πόσο κομμωτήρια αρέσει αυτό το νησάκι. Θα μου πεις, όλοι κουρεύονται. Εδώ προσέχονται πάρα πολύ παιδιά. Κομμωτήρια πάντα γεμάτα εδώ στη Λατινική Αμερική. Το παρατηρούμε παντού. Και νύχια. Νύχια και μαλλιά. Οι άνθρωποι σίγουρα θα τα προσέξουν και θα το κοιτάξουν αυτό. Και δόντια. Εδώ έχουμε το μεταξύ και ένα γυμναστήριο. Oh, βλέπουμε. Για να κάνουμε λίγο. Εδώ ο Κωνσταντίνος θα μας δείξει πώς κάνουμε dips στην Ίλια Ντε Ζυγόγια. Λειτουργεί. Μια χαρά δουλεύει. Έχει ένα παιδάκι που παρακολουθεί, άρα κοίταξε να το κάνει σωστά γιατί παίρνει παράδειγμα. Εντάξει. Θα μας δείξεις και το μονόζυγο στη συνέχεια. Όχι ότι δεν θα το ελέγξω και μόνη μου. Το ελέγξω και μόνη μου. Βέβαια είναι λίγο ψηλό. Πώς ανέβουμε εμείς, Κωτιά, έχει σκαλοπάτι. Εκτός όμως από το μονόζυγο. Οπ, τραβάω που να είναι. Εκτός από το μονόζυγο. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Έχει και μία μπάρα γυμναστικής. Μπάρα με βάρη. Βέβαια αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι κάθεται πάνω, το έχει βρει σαν καρέκλα. Ωραία, σειρά μου. Η Νίκη πρέπει να σκαρφαλώσει για να κάνει έλξεις. Σούπερ. Είναι ωραίο που συναντάμε συχνά γυμναστήρια έτσι σε ανοιχτούς χώρους που μπορεί οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει. Εν τω μεταξύ εδώ έχουν βάλει και μια βαρκούλα από πίσω, η οποία έχει μέσα γλάστρες. Πόσο όμορφο. Γλάστρες, μάλλον όχι γλάστρες. Χώμα, έγινε γλάστρα, ολόκληρη βαρκούλα. Πανέμορφο. Εδώ η Νίκη κάνει τα τρελά της, κλασικά. Η Νίκη κατά λάθος γεννήθηκε άνθρωπος. Ήταν για να γεννηθεί μαϊμού. Και από ένα λάθος, ένα ατύχημα της φύσης, τελικά βγήκε Homo sapiens sapiens. Ωραία, και έναντι. Είναι χωρίς βυθίσεις που πας. Έλαντε, χωρίς βυθίσεις. Έτσι, μια σύντομη στάση. Μπορούμε να πάμε από εκεί, το οποίο θα μας οδηγούσε προς τα πίσω, προς τα εκεί που είμαστε, κατά μία έννοια. Οπότε πάμε από εδώ τώρα, για να δούμε καινούργια πράγματα. Από εδώ δεξιά τι βλέπουμε? Α, μια πινακίδα, εκτός από τον κάκτο. Λέει ότι πουλάνε το σπίτι εδώ πέρα. Άνεμος. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους κατευθείαν απευθείας για να αγοράσεις το σπίτι. Μας παίρνει ο άνεμο. Φυσάει όντως. Όχι, το κλίπ μου, θα βγει με άνεμο. Ωχ, δες τι ωραίο.
διακοσμητικό. Εδώ έχουμε ένα ποδήλατο. Ή δεν είναι διακοσμητικό, μάλλον κάποιος το έχει δέσει έτσι. Πολύ όμορφο είναι. Πολύ ωραίο. Σούπερ. Πού πάει? Για να δούμε. Ναι, γιατί όχι. Θέλω να κρεμαστώ ανάποδα. Τέλειο. Λοιπόν, τι είναι βρε? Ο φύλακας της περιοχής. Φοβάται. Εδώ έχουμε ένα κομμωτήριο, ένα μπαρμπέρι. Και εδώ πάλι self-service για να πλύνουμε τα ρούχα. Τι είναι βρε? Δεν είναι δυνατόν, μας πέρασε εμάς για κακούς. Είμαστε ύποπτοι. Δεν περάσαμε τον έλεγχο. Δεν περάσαμε τον έλεγχο, δεν μας έχει μυρίσει ακόμα. Σου λέει τι είναι αυτοί, δεν ζουν εδώ πέρα. Τους κατάλαβα εγώ. Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Κάμπια. Και δέντρα. Παντού. Ακούω το θρόισμα των φύλων. Δεξιά τα σπιτάκια. Δες πόσο κοντά χτισμένα το ένα μετάλλο. Έλα, δε συγγνώμη. Ξέχασα. Η διαφορά ύψους κάνει και αυτή η διαφορά, παιδιά. Να δείτε πώς είναι τα σπιτάκια χτισμένα έτσι. Τώρα θόλω στην κάμερα. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Χτισμένα. Πολύ μου αρέσει αυτό το. Θυμίζει πραγματικά και στυλ λίγο σε νησάκια στην Ελλάδα που έχουμε συχνά, που ανεβαίνουμε τους λόφους και έχει μικρά στενάκια, στενά δρομάκια. Εδώ ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και τροπική βλάστηση. Δεν θέλω να ρωτήσω γράφτη. Και αυτό με τα γράφτη πραγματικά ομορφαίνει αυτούς τους τοίχους. Γιατί αυτό έχουν βάψει και πράσινο τον κορμό του δέντρου. Για να δούμε, δείτε αυτό το ωραίο γράφτη που έχουν κάνει, φαίνεται τόσο ρεαλιστικό. Είναι σαν μια κοπέλα. Τέλειο. Και από εδώ προχωράμε. Και από εδώ έχουν βάψει τους στήλους, τις κολόνες με. Πιλώνες. Τους πιλώνες. Κάτι με γράφτη. Κάτσε, μην πετούμε και θα γίνει χαμός. Ναι. Εδώ είναι το Μπρέσου Νταχενάτα. Δεν ξέρω τι κάνουν εδώ πέρα. Εδώ τι λέει delivery. Γιατί είναι τόσο ωραία αυτά τα πλατιά φύλλα. Πραγματικά έχουν μεταξύ κάτι όμορφο. Μεταξύ μια φορά είχε λερωθεί το παπούτσι μου, δεν θυμάμαι. Και χρειαζόμουν νερό. Και δεν είχα νερό. Όχι, τα χέρια μου είχαν λερωθεί. Και είχε βρέξει και λέω α, κάνω λίγο έτσι. Ψουτ, ήταν σαν ναι. Να παίρνω νερό από νεροχύτη. Μαζεύει πολύ, μαζεύει πολύ νερό αυτό το φυτό εδώ. Και εδώ σπιτάκια με σκάλες. Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Θέλω μια φωτογραφία. Άντε, ας βρούμε και μια φωτογραφία. Εμείς θα βρούμε μια φωτογραφία και τα λέμε μαζί στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.